Μήνυσε κατά γνώστων για να διασφαλιστεί η περιουσία της ΔΕΙΑΣ πρόκειται να καταθέσει η διοίκησή της με αφορμή τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα στο δίκτυό της. Συγκεκριμένα, άγνωστοι κλέβουν τις χάλκινες συνδέσεις από τους κεντρικούς αγωγούς στα ρολόγια των σπιτιών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συντριβάνια σε διάφορα σημεία και να υπάρχουν απώλειες νερού. Πρόκειται για γεγονότα που έχουν ενταθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα στην πόλη αλλά και σε άλλες περιοχές του πρώην Δήμου Ζακυθίων και έχουν προκαλέσει την αντίδραση της ΔΕΙΑΣ αλλά και την αγανάκτηση αρκετών πολιτών. Εβδομάδα έντονων απεργιακών κινητοποιήσεων θα είναι η συγκεκριμένη στο χώρο της υγείας με αφορμή την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για τις διαθρωτικές αλλαγές από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι υγειονομικοί αντιδρούν στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ξεκινήσει διάλογος από μηδενική βάση, ενώ παράλληλα προγραμματίζουν μια σειρά δράσεις στο επόμενο διάστημα. Τα ταμεία του νοσοκομείου του νησιού μπλοκάρισαν το πρωί της Δευτέρας δυνάμεις του ΠΑΜΕ, εκφράζοντας την έμπρακτη διαμαρτυρία του μετόπου και αρκετών σωματείων του νησιού για το χαράτσι, όπως χαρακτηρίζεται των 5 ευρώ στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, αλλά και την αντίθεσή του στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για την υγεία. Παράλληλα, διεκδικήθηκε δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και άμεση κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ. Στους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων του ΟΑΕ και του ΟΠΑΔ θα μπορούν να εξετάζονται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ για όσο διάστημα διαρκέσει η απεργία των δικών του γιατρών. Αυτό ανακοίνωσε και η διοίκηση του τοπικού υποκαταστήματος του Ιδρύματος μετά και τις εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργείου σε μια προσπάθεια να μετριαστούν οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο των διαθρωτικών αλλαγών στον τομέα της υγείας που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Οι εξετάσεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ μπορούν, όπως αναφέρει η διοίκησή του, να πραγματοποιούνται στα ιδιωτικά ιατρία των γιατρών του ΟΑΕ και του ΟΠΑΔ. Μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση και λειτουργία του νέου νοσοκομείου προβλέπουν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του υπάρχοντος νοσηλευτικού ιδρύματος. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν εντοπίσει είναι η έλλειψη χρηματοδότησης για συγκεκριμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και η μη πρόβλεψη για προσλήψεις ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Παράλληλα, προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν και με την έλλειψη προσωπικού, αφού ουσιαστικά ο οργανισμός του νέου ιδρύματος θα είναι πολύ πιο αυξημένος από ό,τι του υπάρχοντος. Σε άμεση συνεργασία με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη για τα ζητήματα που αφορούν τις κινήσεις του Δήμου για τα παράνομα, όπως τα χαρακτήρισε δάνεια που έλαβε ο πρώην Δήμος Ζακυθίων, δήλωσε ότι βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος Διονύσης Ακτύπης με αφορμή το θόρυβο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με την Τράπεζα Πειραιώς. Υποστήριξε ότι οι προηγούμενες μηνύσεις του Δήμου ήταν κατά παντός υπευθύνου, επισημένοντας πως ο σημερινός δήμαρχος και λόγω του επαγγέλματός του μπορεί καλύτερα να εκτιμήσει αν θα πρέπει να ασκηθούν αγωγές και κατά φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν την Τράπεζα Πειραιώς. Την αισιοδοξία της ότι το έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης Λιθακιάς Μπόχαλης θα χρηματοδοτηθεί και θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωσή του εκφράζει η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η μελέτη για το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 3 Μαρτίου, ενώ εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν και σε μια σειρά άλλα θέματα που αφορούν έργα και παρεμβάσεις που πρέπει να εκτελέσει η επιχείρηση. Στις εγκαταστάσεις του Ξενία θα λειτουργούν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών. Συνολικά πραγματοποιούνται αρκετές αλλαγές στη χωροθέτηση των υπηρεσιών του πρώην Συνδέσμου Ίδρυυσης και της επιχείρησης που πλέον λειτουργούν ενιαία, με στόχο και την καλύτερη δυνατή δράση και προσφορά τους. Ικανοποιημένη από τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Ζακυθίνου Στέλιο Μποζίκη, δηλώνει η διοίκηση του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία υποπολάρη. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν επιτάπητος ήταν η τήρηση της προσβασιμότητας στα έργα του ΕΣΠΑ, η προσβασιμότητα στο Δημαρχείο, η λειτουργία του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και μια σειρά άλλα ζητήματα, την πρόοδο των οποίων θα ελέγχει η διοίκηση του Σωματείου. Αίτηση δήλωση υποψηφιότητα συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν στο λύκειό τους οι υποψήφοι για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μέχρι πέρυσι, η αιτήση δήλωση συμμετοχή στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, ομάδα Β, υποβάλλονταν από την 1η έως τις 20 Φεβρουαρίου, ενώ των ΕΠΑΛ, ομάδα Α, κατά το μήνα Μάρτιο μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο.